Ξεκινήσαμε δυναμικά, πάρα πολύ δυναμικά. Νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα. Τώρα ακούγομαι, κάνει κάτι διακοπές, για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Ακούγομαι καθόλου ή δεν δουλεύει εδώ το μικρόφωνο, το μικρόφωνο μας. Κάτι γίνεται τώρα. Ελπίζω καλύτερα. Για να δούμε τι φτιάξαμε. Ωραία. Είπαμε καλησπέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά, έτσι είχαμε διάθεση σήμερα. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι μας, αυτό που τόσο πολύ περιμέναμε. Και όπως κάθε φορά, τώρα ανοίγω εδώ τα αρχεία και βλέπω φοβερές καλοκαιρινές έτσι, φωτογραφίες. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ιερία, η Ιερία, η Πατία, η Πατή, η Πατούλα, η Πατούλα. Δύση ήλιου έχουμε στις 9 παρατέταρτο σχεδόν. Η μέρα διαρκεί 14 ώρες και 40 λεπτά. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο να κάνουμε διάφορα ωραία πράγματα. Αυτή την εβδομάδα τη μονοπόλησε η δίκη του Johnny Depp. Νομίζω ότι το είχαμε σχολιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Λέγαμε ότι περιμένουμε πώς και πώς την έκβαση της υπόθεσης και την απόφαση τελικά. Η απόφαση βγήκε την Τετάρτη το βράδυ για μας. Έτσι με αγωνία, νομίζω πολλοίς κόσμος το παρακολουθούσε. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση, μια γιορτή και πραγματικά έτσι μόλις κυκλοφόρησε το νέο το μοιραστήκαμε. Όλοι είχαμε ένα ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ το gossip μες στη μέση. Υπάρχει βέβαια και αυτό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξανά με πρωτοβουλία του ίδιου του star, γιατί αν μη τι άλλο Johnny Depp είναι ένας αδιαμφισβήτητος star, ζητήθηκε να ανασυρθούν τόσα πολλά ντοκουμέντα, τόσο πολλές φωτογραφίες, τόσο πολλά ηχογραφή, τόσο μεγάλο και αναλυτικό ηχογραφημένο υλικό. Αλλά παρόλα αυτά η αλήθεια θριάμβευσε, όπως έγραψε και στο post του μόλις λίγες ώρες μετά την ετοιμιγωρία. Η αλήθεια λοιπόν θριάμβευσε και ο Johnny Depp από αυτό ζήτησε να γίνει αυτή η δίκη, διότι το 2018 με ένα άρθρο της η πρώην γυναίκα του τον δυσφήμισε ανεπανόρθωτα, λέγοντας ότι υπήρχε οικογενειακή βία ανάμεσα στην ουσία στο σπίτι τους και κατονόμαζε ως αυτουργό λοιπόν τον ίδιο της το σύζυγο. Έλεγε ότι γινόταν βίος, ότι ξεσπούσε πάνω της και διάφορα τέτοια, με αποτέλεσμα να χάσει πάρα πολλά συμβόλαια, εκτός από τα διαφυγόντα κέρδη, να πληγωθούν οι άνθρωποι που ήταν γύρω του, το στενό του περιβάλλον, και φυσικά να στερήσει από μας την παρουσία του στο sequel του Πειρατών της Καραϊβικής, που νομίζω αυτό κόστησε σε όλους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κανείς μπορεί να παρακολουθήσει τους πειρατές χωρίς τον Johnny Depp σε αυτό τον επικό ρόλο, που νομίζω άλλος δεν θα μπορούσε να τον ενσαρκώσει με τον τρόπο που με την προσωπικότητα που έχει ο Johnny Depp. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να συγκριθεί σε αυτό το ρόλο. Οπότε έτσι το ξεκίνησα, γιατί πραγματικά και εμένα με συνεπήρε, παρακολουθούσα τη δίκη. Και τελικά αυτό το να μιλάμε, το Me Too και το Men Too τώρα, θέλει να δείξει και στον κόσμο ότι όσο δύσκολο και να είναι, όσο ψυχοφθόρο και να είναι, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να παίρνουμε τη ζωή μας πίσω.
να μην φοβόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να προτρύνουμε και άλλο κόσμο να το κάνει. Οπότε γι' αυτό έτσι είμαι τόσο, με τόσο ενθουσιασμό τη λέω αυτή την ιστορία. Φυσικά μετά θα διαβάσουμε και το άρθρο έτσι για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και θα καταλήξουμε με το δικό μας το κομμάτι του Ευζήν. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκρηκτική σχέση, την τόσο τοξική, την τόσο χειριστική, να δούμε τα σημάδια των τοξικών σχέσεων όταν συμμετέχουμε σε αυτές, όταν είναι κάποιοι άνθρωποι τέτοιου είδους δίπλα μας και όταν τους κάνουμε κομμάτι της ζωής μας και μάλιστα της προσωπικής μας ζωής. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα για τη ζώνη του Ευζήν. Κατά τα άλλα έχουμε και μόδα, έχουμε και ομορφιά και έχουμε και πολύ καλή διάθεση. Οπότε την έκανα εγώ την εισαγωγή μου να κάνουμε ένα μικρό break μουσικό και επανερχόμαστε αμέσως με όλα μας τα stories εδώ. Μπορεί μέχρι τότε να έχω φτιάξει καλύτερα και το μικρόφωνο και να ακούγομαι λίγο καλύτερα. Για να δούμε έτσι κάτι. Θέλω δυναμικό. Για να δούμε τι έχουμε διαλέξει. Να, αυτό μ' αρέσει. Νομίζω ότι ταιριάζει έτσι στον πρόλογο που έκανα. Τι λέτε?
Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το διάλειμμα και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα λίγο έτσι να αλλάξουμε θέμα από αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε, που στο τέλος θα κλείσουμε και με αυτό και να δούμε λίγο θέματα ομορφιάς, κάποια tips γιατί καλοκαίρι μπήκε, οπότε και επίσημα. Οπότε θα χρειαστούμε εδώ συμβουλές των ειδικών. Πάμε να δούμε καλοκαιρινά tips για την παραλία. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός πως το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της νιασιάς, της ανεμελιάς, να περνάς χρόνο με τους φίλους σου, να απολαμβάνεις τον ήλιο, να αφήνεις ελεύθερα τα μαλλιά σου που έχουν γεμίσει αλάτι και άμμο και φυσικά να περνάς ατελείωτα απογεύματα στην παραλία απολαμβάνοντας τη δύση του ηλίου. Το καλοκαίρι, που οι έγνοιες είναι ανύπαρκτες, μπορεί να σε οδηγήσει στην απόλυτη ευτυχία. Εμείς λοιπόν συγκεντρώσαμε μια λίστα με τα beauty tips που θα σου δώσουν μικρές λύσεις σε κάθε τι που μπορεί να σε προβληματίζει, έτσι ώστε φέτος το μόνο που έχεις να σκεφτείς να είναι ποιο ή μάλλον να είναι το νησί που θα επισκεφτείς. Πρώτον, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις body powder για να διώξεις την άμμο από τα πόδια σου. Στο τέλος, baby powder λέει εδώ. Στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν φύγεις από την παραλία, δοκίμασε να χρησιμοποιήσεις λίγο baby powder στα πόδια σου. Θα απορροφήσει κάθε στίγμα υγρασίες και έτσι θα ξεφορτωθείς πολύ πιο εύκολα την ενοχλητική άμμο από τις αγιονάρες σου. Ενυδάτωσε τα μαλλιά σου με νερό πριν πας στην παραλία. Έχει υπόψη σου πως τα ενυδατωμένα μαλλιά απορροφούν πολύ λιγότερο νερό από ότι τα ξηρά. Με αυτό το δεδομένο, προσπάθησε κάθε φορά που μπαίνεις στη θάλασσα ή έστω λίγο πριν να έχεις ενυδατώσει με κάποιο λάδι ή ακόμη και με λίγη μάσκα που θα εφαρμόσει κατά μήκος τους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να απορροφήσουν αλάτι ή χλώριο. Τρίτον, ενυδατώσου καλά. Το αλάτι της θάλασσας, ο ήλιος και η άμμος είναι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν ξηρασία στο δέρμα σου. Γι' αυτό εξοπλίσουμε μια καλή ενυδατική κρέμα ημέρας και ένα body lotion, έτσι ώστε να μην νιώσει στιγμή την αίσθηση αφυδάτωσης. Τέταρτον, χρησιμοποίησε αντιλιακό μαλλιών για να προστατέψει το χρώμα σου. Εάν θέλεις να κλειδώσεις το χρώμα των μαλλιών σου, σου προτείνουμε να εμπιστευτείς κάποιο ενυδατικό λάδι με δίκτυ προστασίας ή ακόμη καλύτερα κάποιο εξειδικευμένο αντιλιακό μαλλιών. Όχι μόνο το χρώμα θα μείνει αναλύωτο, αλλά και η ποιότητά του θα κρατήσει το επίπεδο ψηλά. Πέμπτο, εξαφάνισε τα σπυράκια στον μπικίνι με τη βοήθεια της ασπιρίνης. Εάν λόγω του ξυρίσματος ή κάποιου άλλου ερεθισμού παρατηρείς μικρά σπυράκια στην περιοχή του μπικίνι, τότε ο καλύτερος τρόπος για να τα καταπολεμήσεις είναι με τη βοήθεια της ασπιρίνης. Λιώσε μερικά χάπια σε σκόνη και ανάμιξέ τα με λίγο νερό και μέλι. Άπλωσε το μείγμα για 10 λεπτά στην περιοχή με τον ερεθισμό και το πιθανότερο είναι πως δεν θα το ξαναδείς ποτέ. Έκτο, διόρθωσε τα self-tan σου με μαγειρική σόδα. Είναι πλέον ευρέως γνωστό πως το self-tanning αποτελεί μία από τις πιο ασφαλείς μεθόδους για να αποκτήσει σοκολατένιο μαύρισμα. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να δημιουργηθούν αντιαισθητικές πορτοκαλοκίτρινες μουτζούρες. Γι' αυτόν τον λόγο μπορείς να δημιουργήσεις μια πάστα από σόδα και νερό που θα την τρύψει στην εν λόγω περιοχή, επιτυγχάνοντας απολέπιση του δέρματος και κατ' επέκταση απομάκρυση των αυτομαυριστικών λεκέδων. Πες ναι στην aloe vera. Μην υποτιμάς τη δύναμη της φύσης. Η aloe, εκτός από ένα εντυπωσιακό φυτό, είναι και θαυματουργό. Ο χυμός που κρύβεται στα τυχώματα των φύλων του είναι ικανός να θεραπεύσει τα καψίματα από τον ήλιο, αλλά και να αναπλάσει την επιδερμίδα. Πέρα από αυτό, η aloe vera μπορεί επίσης να απομακρύνει πιθανούς ερεθισμούς από τον ήλιο, αλλά και να δροσίσει την επιδερμίδα. Γι' αυτό, έχει πάντα στην τσάντα σου κάποιο προϊόν βασικό συστατικό, το οποίο είναι η aloe. 8. Μην χρησιμοποιείς πούδρα για να καλύψεις τον υδρότο σου. Εάν υδρώνεις, αποφάσεις να χρησιμοποιήσεις την πούδρα σου για να αποφύγεις τις γυαλάδες, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να φράξεις τους σπόρους. Γι' αυτό καλύτερα πες ναι στα ειδικά μαντιλάκια που απορροφούν τον υδρότα και την λιπαρότητα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσεις ακμή. Ωραία tips αυτά, έτσι μυρίζουν παραλία. Τώρα που είπα παραλία, πότε πρέπει να βάζουμε το αντιλιακό, ποιος είναι ο κατάλληλος δείκτης, τι τύπος αντιλιακού σου ταιριάζει. Αυτοί είναι οι κυριότεροι μύθοι που επικρατούν γύρω από το αντιλιακό. Πάμε να δούμε. Μύθος. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης προστασίας, τόσο καλύτερο. Η αλήθεια είναι άλλη. Ο δείκτης το μόνο που δείχνει είναι πόσο μπορείτε να κάτσετε στον ήλιο χωρίς να καείτε. Περισσότεροι δερματολόγοι συμφωνούν πως το δείκτη
μα μάλλον είναι επαρκής για τις περισσότερες επιδερμίδες. Το πιο σημαντικό είναι να μην ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε τη χρήση του κατά τη διάρκεια παραμονής σας στην παραλία. Πάλι μύθος. Δεν έχει σημασία πότε το εφαρμόζετε. Έχει σημασία. Το δέρμα σας χρειάζεται τουλάχιστον μισή ώρα για να απορροφήσει τον τηλιακό ώστε να υπάρχει κατάλληλη προστασία. Η εφαρμογή του πρέπει να είναι το πρώτο σας μέλημα πριν πάτε στη θάλασσα. Μύθος. Μόνο η κρέμα είναι τηλιακή. Όχι. Αλήθεια είναι η εξής. Λάδι, σπρέι, κρέμα, το καλύτερο είδος είναι αυτό που σας βολεύει. Πλέον όλα τα τηλιακά έχουν παρόμοιες προδιαγραφές ανεξαρτήτως μορφής, οπότε επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Σε υφή. Λοιπόν, άλλος ένας μύθος. Μύθος. Η εφαρμογή αντιλιακού μόνο στα μέρη του σώματος που εκτίθεται στον ήλιο είναι πολύ διαδεδομένη. Για όσους περνούν πολλές ώρες σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει αποδειχθεί πως το βαμβάκι και τα υφάσματα που είναι φτιαγμένα από αυτό αφήνουν το φως του ήλιου να τα διαπερνά. Έτσι, τα ρούχα δεν παρέχουν στο σώμα σας καμία ιδιαίτερη ασπίδα από την ακτινοβολία. Χρησιμοποιείτε λοιπόν αντιλιακό σε τακτική βάση, περιλαμβάνοντας ακόμη και τα μέρη του σώματος που είναι καλυμμένα. Συγγνώμη. Οπότε αυτό είναι ένα καλό tip. Μύθος, βάζουμε τον τηλιακό μόνο όταν πάμε στην παραλία. Ισχύουν όσα είπαμε παραπάνω. Τονίζουμε ότι οι ακτίνες του ήλιου έχουν μια ισχυρή αλλά ταυτόχρονα πολύ βλαπτική επίδραση. Η ακτινοβολία UVA στην πραγματικότητα μπορεί να διαπεράσει τα παράθυρα του σπιτιού και το αυτοκινήτου όπως και τα ρούχα. Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντική πληροφορία αυτή. Μύθος. Μια λεπτή στρώση αρκεί. Η αλήθεια είναι άλλη. Πιθανότητα να μην δίνετε βάση στην ποσότητα που πρέπει να βάζετε, καθώς αρκίστε στο τι έχετε βάλει. Αν βρίσκεστε από το πρωί στην παραλία ή ακόμη και έξω για βόλτα, καλό θα ήταν να βάζετε τηλιακό στα μέρη του σώματός που μένουν ακάλυπτο. Μύθος. Είναι καλό και το περσινό σε τηλιακό. Η αλήθεια είναι άλλη. Μπορεί να έχει μείνει το μισό ή και παραπάνω το περσινό σε τηλιακό, ωστόσο δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσετε. Είναι καλό όσο και ένα λιγμένο γάλα. Όσο περνάει ο καιρός, τα ενεργά συστατικά του περιορίζονται, οπότε γίνεται τελείως αναποτελεσματικό. Αλήθεια, σίγουρα βλέπετε, αλλά και αισθάνεστε πως τα σύννεφα καλύπτουν τον ήλιο, ώστε οι ακτίνες του, ωστόσο οι ακτίνες του βρίσκονται παντού. Τα σύννεφα μάλιστα φαίνεται πως... είχαμε πει ότι ο μύθος είναι ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε αντιλιακό όταν έχει σύννεφα. Τα σύννεφα μάλιστα φαίνεται πως αντανακλούν τις ακτίνες δημιουργώντας μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Να πούμε τώρα ή να συνεχίσουμε με άλλα tips. Για να δω τι έχω φτιάξει εδώ. Έχει πολλά θεματάκια μετά για μόδα. Αλλά συνεχίσουμε όμως με wellness, με ομορφιά. Να πούμε τώρα τις 11 τροφές για τέλειο φυσικό μαύρισμα που διαρκεί. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα, αφιερώθηκε εδώ η εκπομπή στο μαύρισμα. 11 τροφές για τέλειο φυσικό μαύρισμα που διαρκεί. Είναι... ο κλασικός αγώνας του καλοκαιριού. Θέλεις να μαυρίσεις, αποφεύγοντας ωστόσο τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου, από τον καρκίνο του δέρματος μέχρι την πρόωρη γύρανση, υπερβολική έκθεση στον ήλιο και μάλιστα χωρίς αντιλιακή προστασία είναι επικίνδυνη και κάτι που πρέπει πάντα να προσέχουμε. Ωστόσο, οι περισσότερες από εμάς λατρεύουμε ένα τέλειο χρυσαφένιο μαύρισμα το καλοκαίρι. Για άλλη μια φορά, η σωστή διατροφή σου δίνει τη λύση. Τροφές για μαύρισμα, μαυρίζοντας με φυσικό τρόπο. Προσθήκη ορισμένων φρούτων και λαχανικών στην καθημερινή σου διατροφή μπορεί πραγματικά να δώσει στο δέρμα μία λάμψη παρόμοια με αυτή του μαυρίσματος. Σχετική μάλιστα επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτομα που είχαν φυσικό μαύρισμα που παράγεται από μία διατροφή πλούσια σε συγκεκριμένες βιταμίνες και μέταλλα βρέθηκαν πιο ελκυστικά από εκείνα που το μαύρισμά τους ήταν από τον ήλιο. Τι κρύβεται όμως πίσω από το αποτέλεσμα? Η μελέτη κάνει διάκριση μεταξύ δύο τύπων μαυρίσματος, μαύρισμα καροτενοειδών και καροτενοειδών και μαύρισμα μελανίνης. Ο χρωματισμός μελανίνης είναι το μαύρισμα από τον ήλιο, ενώ καροτενοειδές είναι το μαύρισμα από την κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή.
Ποιες είναι λοιπόν οι τροφές που θα σου χαρίσουν μια υγιή καλοκαιρινή και λαμπερή επιδερμίδα? Τροφές για μαύρισμα. Γλυκοπατάτες είναι από τα λαχανικά που μπορείς να καταναλώσεις με διαφορετικούς τρόπους, αλλά έχουν υψηλά επίπεδα καροτενοειδών σε σύγκριση με όλα τα λαχανικά. Και αυτό δεν σου, για αυτόν δεν σου είναι αρκετό. Οι γλυκοπατάτες είναι επίσης πλούσια βιταμίνη B6 και κάλιο. Δεύτερο, καρότα. Εντάξει, τίποτα καινούριο εδώ. Τα καρότα ήταν πάντα άμεσα συνδεδεμένα με το καλοκαιρινό μαύρισμα. Τα υψηλά επίπεδα καροτενοειδών τους θα σου χαρίσουν μια τέλεια λάμψη που όλοι αναζητούν. Έχουν επίσης αυτήν η βιταμίνη α, η οποία μπορεί να βελτιώσει την όραση και να προστατεύσει το δέρμα σου από τον ήλιο. Μόνο ένα μέτριο καρότο περιέχει 200% της ημερήσιας συνιστόμενης πρόσληψης βιταμίνης α. Ωραίο. Ωραίο το καροτάκι. Μπορούμε να το καταναλώνουμε αντί για σνακ. Τροφές για μαύρισμα. Για να δούμε. Λαχανίδα. Η λαχανίδα είναι ένα από τα πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά φυλλώδη λαχανικά. Ένα λιγότερο γνωστό πλεονέκτημά του σχετίζεται με την εμφάνισή σου. Ναι, το μάντεψες. Έχει επίσης ψηλά επίπεδα καροτενοειδών και που ενισχύουν το χρώμα του δέρματος. Πάμε στο επόμενο. Πεπόνι. Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού για υδάτους αυξάνονται. Αν το να πίνεις αρκετό νερό μέσα στην ημέρα σου φαίνεται δύσκολο. Για να δούμε τι θα έλεγες για ένα νόστιμο φρούτο. Το πεπόνι με την υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό και ηλεκτρολίτες είναι ένα από αυτά τα φρούτα. Προτίμησε το πορτοκαλί πεπόνι, καθώς σε αυτά θα βρεις τα καροτενοειδή που χρειάζεσαι για φυσικό μαύρισμα. Πρόκολο. Η κατανάλωση πυροειδών δεν είναι ο μόνος τρόπος για να πάρεις τη μερίσια δόση βιταμίνη C. Ένα φλιτζάνι μπρόκολο έχει την υπερδιπλάσια ποσότητα βιταμίνη C από ένα ολόκληρο λεμόνι. Η βιταμίνη C είναι σημαντική για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού καθώς και την ενίσχυση της παραγωγής κολαγόνου. Τροφές για μαύρισμα πάλι. Για να δούμε. Κολοκύθα. Πιθανότατα να έχει συνδέσει τις κολοκύθες με το Halloween ή τις χειμωνιάτικες σούπες, αλλά όταν το μαύρισμά σου αρχίζει να ξεθοριάζει τον Οκτώβριο, η κολοκύθα είναι εκεί για να σου χαρίσει λαμπερή επιδερμίδα. Μαζί με τα καροτενοειδή που ενισχύουν το δέρμα σε αυτό το φθινοπωρινό λαχανικό, υπάρχουν επίσης ψηλά επίπεδα φυτικών ινών. Σπανάκι. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε αυτά τα καροτενοειδή, ενώ αποτελεί εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κάπα. Η βιταμίνη Κάπα ρυθμίζει την πήξη του αίματος, τις φλέβες και τις αρτηρίες, ενώ ταυτόχρονα προάγει την υγεία των οστών. Πάμε στο μάγκο. Αυτό μάλιστα. Το μάγκο επίσης, τροπικό φρούτο γεμάτο από καροτενοειδή που ενισχύουν το μαύρισμα. Μετά έχουμε την κόκκινη πιπεριά. Παίρνουν το ζωηρό τους χρώμα από τα καροτενοειδή και θα σου χαρίσουν αυτή την αγαπημένη καλοκαιρινή λάμψη. Της κόκκινης πιπεριάς θα βρεις επίσης ψηλά επίπεδα C και α βιταμινών. Ένα καταμάχητο κόμπο περιποίησης του δέρματος. Ντομάτα. Όπως και με την κόκκινη πιπεριά, το κόκκινο χρώμα στις ντομάτες προδίδει την παρουσία καροτενοειδών. Το πιο δημοφιλές, το λικοπένιο. Το λικοπένιο έχει ισχυρή δράση κατά των ελευθέρων ριζών και προστατεύει το καρδιογειακό σύστημα. Ροδάκινο. Τα ροδάκινα συνδυάζουν καροτενοειδή με υψηλά επίπεδα καλίου, ένα μέταλλο απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Το κάλιο βοηθά στη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης, καθώς και στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του εγκεφάλου. Νομίζω ότι στο θέμα του wellness και της ομορφιάς το καλύψαμε. Πάμε για ένα μουσικό break και επιστρέφουμε με λίγη μόδα και μετά θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε με το επίμαχο θέμα της εβδομάδας. Τι δηλαδή, τη νίκη του Johnny Depp σε αυτή την πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγό του και θα τα πούμε όλα αναλυτικά μετά. We'll be right back.
τέλος το διαλυματάκι μας. Και όπως υποσχέθηκα, θα πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια tips έτσι μόδας που έχουν ενδιαφέρον και μετά πάμε στο καυτό θέμα που το ονομάζουμε, πώς το ονομάζουμε, Johnny Depp, you did it. Λοιπόν, πάμε. Το καλοκαίρι δεν απέχει πολύ, δηλαδή τι δεν απέχει, το άρθρο ήταν 2-3 μέρες μακριά, οπότε το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ και έτσι λοιπόν θα ανακαλύψουμε τις 5 τάσεις που θα φοράμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι του 2022. 5 trends για να λατρέψουμε αυτό το καλοκαίρι. Πρώτο, έντονα χρώματα. Κάθε καλοκαίρι συνηθίζουμε να φοράμε χρώματα, αλλά φέτος ένα παραπάνω τα έντονα χρώματα είναι μεγάλη τάση της μόδας και πρέπει να τα τολμήσεις. Φούξια, πορτοκαλί, lime και τουρκουάζ είναι απαραίτητα για την καλοκαιρινή σου ντουλάπα του 2022. Γι' αυτό άσε στην άκρη τα βασικά και μουντά χρώματα και επένδυσε σε items, σε ζωντανές και καλοκαιρινές αποχρώσεις. Μίνι φούστες, τάση για το καλοκαίρι του 2022. Και ποια από εμάς δεν αγαπάει τα μίνι το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι? Το φετινό καλοκαίρι αυτό που ιδιαίτερα είναι οι μίνι φούστες που αναδεικνύουν τα πόδια ενώ ταυτόχρονα σε διατηρούν δροσερή και φρέσκια. Είτε μια casual jean φούστα, είτε μια λινή φούστα ή οποιαδήποτε άλλη σε άλλο ύφασμο είναι ό,τι πρέπει για τις βόλτες σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρίτο, λάμψη με μεταλλικά χρώματα. Οι τρόποι για να δώσεις λάμψη σε ένα outfit είναι πολλοί. Επειδή όμως ίσως οι παγέτες και τα στρας να είναι πιο βαριές λύσεις που δεν τις επιλέγουμε το καλοκαίρι, ο καλύτερος τρόπος για λαμπερά σύνολα είναι τα μεταλλικά χρώματα. Έτσι, ασημίχρυσές φούστες, φορέματα και τόπ είναι τέλειες ιδέες για εντυπωσιακό καλοκαιρινό outfit. Κροσέ, αν τα λέω σωστά, κομμάτια. Αυτά είναι δηλαδή εκείνα που είναι πλεγμένα με βελονάκι. Είναι ιδιαίτερα και πολύ στυλάτα. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν πρέπει να υπάρχουν στην ντουλάπα σου. Φυσικά αποτελούν τέλεια ιδέα για ένα cord set με φούστα και top που θα δείχνει πολύ chic καθημερινά. Βέβαια μπορείς να φορέσεις ένα κροσέ σύνολο ή φόρεμα σαν beach wear για να εντυπωσιάσεις και στην παραλία. Straps, τάσεις για καλοκαίρι 2022. Τα ρούχα με straps, δηλαδή με κορδόνια, είναι μια τάση που βλέπουμε τις τελευταίες σεζόν. Το καλοκαίρι του 2022 όμως, η τάση αυτή είναι στο απόγειό της. Μπλούζες και φορέματα με straps στο στήθος, φούστες και παντελόνια με κορδόνια στη μέση, εντυπωσιακά top με ανοιχτή πλάτη που συγκρατείται με straps, είναι κάτι που χρειάζεσαι για μοντέρνες εμφανίσεις που δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Αφού λοιπόν είπαμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, αν και ο Μάιος υπήρξε αρκετά καλοκαιρινός, νιώθουμε ήδη τη μυρωδιά του αντιλιακού και της αλμύρας της θάλασσας στον αέρα. Αυτό μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε εκτός από το πού θα πάμε το καλοκαίρι και τα επερχόμενα καλοκαιρινά μας outfits. Πριν όμως παρουσιάσουμε τις προτάσεις που έχουμε βρει, εξηγούμε τι περιλαμβάνει η φράση καλοκαιρινά outfits. Στην κατηγορία λοιπόν αυτή, το τι μπορούμε να φορέσουμε έχει ένα και μοναδικό περιορισμό, τον καιρό. Φυσικά και μπορούμε να φορέσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά τις μέρες που η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, τότε... Έχω και ένα κουνούπι που μου κάνει παρέα. Όταν λοιπόν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τότε τα outfits δεν πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε άβολα. Ή με πιο απλά λόγια, να μην ζεσθενόμαστε με τα ρούχα που φοράμε. Τι θέλουμε περιλαμβάνουν τα καλοκαιρινά μας outfits? Πρέπει να είναι εύκολα. Άνετες, χαλαρές σουλέτες, κλασικοί συνδυασμοί ρούχων και ισορροπία στα μήκη είναι το μυστικό για πάντα πετυχημένα καλοκαιρινά outfits. Από την άλλη, αν προτιμάς πιο trendy base σύνολα, αλλά δεν ξέρεις πώς να τα συμπεριλάβεις στις εμφανίσεις σου, αρκεί να κάνεις τα εξής. Να μιξάρεις τα πιο κλασικά καλοκαιρινά κομμάτια, για παράδειγμα, sheer φορέματα. Ναι, με τι να τα συνδυάσουμε?
Με, μπορούμε να τα συνδυάσουμε με διάφορα. Μπορείς να φορέσεις ένα και να τα συνδυάσεις με ένα oversize λευκό κόπου κάμισο από πάνω. Σωστό. Που δεν θα βαρύνει ούτε σένα ούτε το στυλ. Γενικά μπορείς απλά με 2-3 ρούχα να δημιουργείς effortlessly chic καλοκαιρινά outfits που θα μπορείς να φοράς στο repeat όλη τη σεζόν. Καθόλου άσχημος τρόπος να ξεκινήσει ο μήνας. Σωστό. Να πούμε επιγραμματικά έτσι 10 outfits που έχουμε διαλέξει που είναι πολύ, πολύ ωραία. T-shirt με midi φούστα και αθλητικά. Πολύ ωραίο αυτό. Scruff top με ψηλό μέση παντελόνα και σανδάλια. Και αυτό πολύ εντυπωσιακό. Denim σαλοπέτα, top και σανδάλια. Φόρεμα και σπαντρίγες. Λευκό πουκάμισο, ψηλό μέση παντελόνια και σανδάλια. Crop top και maxi φούστα με πέδιλο. Ναι. Ρομαντικού ύφους top, cropped jean, παντελόνι και πλατφόρμες. Και αυτό ωραίο. Statement crop top με χρωματιστό παντελόνι και γόβες. Αυτό είναι λιγάκι πιο εξεζητημένο. Κροσέ φόρεμα με αθλητικά, μάλιστα. Καλοκαιρινά outfits, mini φορέματα και πλατφόρμα, σωστό. Αυτά νομίζω είχαμε να πούμε για μόδα. Σήμερα στη μόδα βάλαμε έτσι τις δώσαμε ένα μικρό μέρος της εκπομπής, γιατί προτίμησαν να πούμε έτσι για τα wellness, της διατροφής που συμβάλλουν στο μαύρισμα, την υγεία του δέρματος κτλ. Οπότε λίγο τη μόδα την αφήσαμε. Είχαμε πει πολλά την προηγούμενη φορά όμως. Ένα και μοναδικό κομμάτι θα παίζω σήμερα στα διαλύματα. Κάνω το τελευταίο και επανερχόμαστε για να πούμε, να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε για τον Johnny Depp και στη συνέχεια για τις τοξικές σχέσεις. Και θα το βάζω αυτό συνέχεια γιατί νομίζω ότι είναι το πιο ταιριαστό κομμάτι για σήμερα που έχει ένταση και αυτή τη διάθεση. Για πάμε. Δεν θέλω να το χαλάω, δεν θέλω να το χαλάω. Αλλά θέλω να μπούμε γρήγορα στο θέμα για να προλάβουμε.
και επιστρέφω έτσι κάπως άγαρμα. Για να δούμε, ακουγόμαστε κιόλας ή δεν ακουγόμαστε καθόλου. Κάτι πρέπει να ακούγεται. Για να δούμε, ακούγεται, ακούγεται. Λοιπόν, οπότε επιστρέψαμε έτσι άρον-άρον μετά το break, γιατί θέλω, κλείνοντας, να αφιερώσω λοιπόν αυτό που θα πούμε με αφορμή την δίκη του Johnny Depp με την πρώην σύζυγό του Amber Heard, σε αυτές τις τοξικές σχέσεις που μπορεί να έχουμε περάσει ή μπορεί να βρισκόμαστε σε αυτές, πόσο πολύ μπορεί να βλάψουν έναν άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε κοινωνικού, αν θέλετε, επίπεδου, οικονομικού στάτους ή επιρροής. Γιατί αν δεν τα έχει ο Johnny Depp όλα αυτά, ποιος μπορεί να τα έχει? Θα μου πεις τώρα, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις καταχρήσεις, που όλοι μας λίγο πολύ, σε έναν διαφορετικό βαθμό ίσως, όχι σε αυτό το βαθμό που οι στάρ τέτοιου είδους εμπλέκονται, έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Όμως εδώ εκδικάστηκαν τεράστια ποσά να πληρωθούν ως αποζημίωση από την μεριά της, μάλλον οι δικαστές αποφάσισαν να πληρώσει η πρώην σύζυγός του, διότι ο άνθρωπος υπέστη φοβερό πόλεμο μετά από ένα άρθρο το οποίο είχε γράψει εκείνη το 2018, με αποτέλεσμα να χάσει ρόλους, να επηρεαστεί πολλοί κόσμος ο οποίος ήταν γύρω του και τέλος πάντων να αμαυρωθεί η εικόνα του. Όπως είπε και ο ίδιος, πήρα μετά από τόσα χρόνια τη ζωή μου πίσω και γι' αυτό ποτέ μη φοβάστε, η αλήθεια δεν φθείρεται και πάντα λάμπει. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και μας άρεσε πολύ που προήλθε από έναν τόσο γνωστό, τόσο αγαπητό έτσι, καλλιτέχνη. Αν και η Amber Heard ισχυρίζεται ότι η επιρροή του κατάφερε αυτό το αποτέλεσμα, λόγω της επιρροής του δηλαδή ήρθαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όμως δεν νομίζω να οι δικαστές να ίδρωσαν επειδή είχαν μπροστά τους τον Johnny Depp. Είχε πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τη δίκη, αλλά να μην πλατιάζω, γιατί περνάμε και περνάει και η ώρα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν λοιπόν το story, θα πούμε έτσι περιεκτικά, θα διαβάσω ένα άρθρο που σχετίζεται με την υπόθεση και μετά συνεχίζουμε. Ο Johnny Depp, λοιπόν, ο νικητής στη δικαστική μάχη με την Amber Heard, συκοφαντική δυσφήμιση, οι κατηγορίες για κακοποίηση. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η Amber Heard δυσφήμισε τον πρώην σύζυγό της, Johnny Depp, σε ένα άρθρο της στην Washington Post το 2018. Αποζημίωση 15 εκατομμύριων δολαρίων θα λάβει ο στάρ του Hollywood. Το σώμα των 7 ενόρκων στη δίκη του Johnny Depp εναντίον της Amber Heard έβγαλε την ετοιμωρία του και το δικαστήριο της κομιτείας Fairfax της Virginia αποφάσισε υπέρ του διάσημου ηθοποιού, κρίνοντας ότι έπεσε θύμα συκοφαντικής δυσφήμισης από την πρώην σύζυγό του. Το δικαστήριο επεφάνθη ότι η Heard δυσφήμισε τον πρώην σύζυγό της σε ένα άρθρο της στη Washington Post το 2018, στο οποίο έγραφε ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που εκπροσωπεί την ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Η Amber Heard τον κατηγορούσε για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση κατά τη διάρκεια του 15μηνου γάμου τους. Ο Johnny Depp τη μήνυσε για τους ισχυρισμούς της, απαιτώντας αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια εκείνη υπέβαλε αγωγή εναντίον του για 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι οι δηλώσεις της Heard για το γάμο της ήταν ψευδής και ότι ενήργησε με πραγματική κακία. Είναι εντυπωσιακό να δείτε τι λέξεις πραγματικά χρησιμοποίησαν εκεί οι δικαστές. Ήταν φοβερό.
Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, οι θαυμαστές του ΝΤΕΠ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά την ανακοίνωση της ετιμιγορίας, φωνάζοντας το όνομά του ρυθμικά. Η κριτική επιτροπή επιδίκασε στο Star του Hollywood αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δικαστήριο έκρινε ότι δύο από τους ισχυρισμούς της Heard για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του ΝΤΕΠ δεν αποδείχθηκαν πλήρως. Ωστόσο, η τιμωγορία αναφέρει ότι ο Johnny Depp δυσφήμισε τη Heard, αλλά αυτό έγινε μέσω του δικηγόρου του και μόνο σε μία από τις τρεις κατηγορίες. Ένας από τους δικηγόρους του Depp είχε αναφέρει στην Daily Mail ότι η Heard είχε κάνει μια φάρσα όταν κάλεσε την αστυνομία στο διαμέρισμά τους το Μάιο του 2016. Αυτή η διαπίστωση κρίθηκε ως ψευδής. Της επιβλήθηκε αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Amber Heard άκουσε ανέκφραστη την τιμωρία των ενόρκων, ενώ αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι από το δικαστήριο. Λίγο αργότερα προχώρησε σε μια δήλωση, πόσο πολύ απογοητευμένη. Δεν θέλω καν να τη διαβάσω, οκ, ένιωθε απογοητευμένη. Εκατέρωθεν μηνύσεις, η πολύκροτη δίκη σημαδεύτηκε από την αμοιβαία εκτόξευση κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία και έφερε στο φως της δημοσιότητας άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής και των δύο Σταρ. Η ζωή της Amber Heard είχε γίνει κόλαση από την έναρξη της δίκης, δήλωσε η συνήγορός της. Και να προχωρήσουμε, okay. Ο στάρ της κινηματογραφικής σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής» μίνησε για δυσφήμιση την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε αναφερθεί σε άρθρο γνώμης στη Washington Post 2018 σε ένα δημόσιο πρόσωπο που ενσαρκώνει τη συζυγική βία χωρίς να κατανομάσει τον Johnny Depp. Ο Johnny Depp απαιτούσε αποζημίωση 50 εκατομμύρια δολαρίων. Okay, αυτό το είπαμε. Από τις 11 Απριλίου, ενώπιον των ενόρκων κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες, ενώ ηχητικές και οπτικές καταγραφές αποκάλυψαν σκανδαλιστικές λεπτομέρειες της κοινή ζωής του ζευγαριού, που καμία σχέση δεν έχουν με τη λάμψη του Hollywood. Ο ηθοποιός διηγήθηκε πως ο Johnny Depp μεταμορφωνόταν σε τέρας υπό την επίρρεια εκρηκτικού κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ και ότι δεν ακολουθούσε θεραπεία επεξάρτησης. Εντάξει, διάφορες κατηγορίες, τώρα που ας μην τις μπούμε στη λεπτομέρεια να τις διαβάσουμε. Αυτή τον κατηγόρησε για βιασμό, εκείνος βρέθηκε με ένα κομμένο άκρο. Εν τέλει όμως αποδείχθηκαν συκοφαντικές όλες αυτές οι δηλώσεις της και μάλιστα σε κάποιο σημείο φάνηκε ότι τις είχε κατασκευάσει κιόλας. Δηλαδή σκοπίμως βιντεοσκοπούσε, σκοπίμως μαγνητοσκοπούσε. Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν λοιπόν το 2017. Αλλά το αποτέλεσμα έχει ως εξής. Το είπαμε ότι η ετιμιγορία βγήκε. Τώρα ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες κατηγοριών. Καθάρισε στην ουσία το όνομά του και η φήμη του. Είπαμε ότι δεν υπήρξε καμία κακοποίηση, κανένας βιασμός, ότι ήταν αυτά όλα κατασκευάσματα της Amber Heard. Από την άλλη, ο Johnny Depp έλεγε πως πραγματικά τον χειριζόταν τόσο πολύ με ένα της βλέμμα και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά ντοκουμέντα, βίντεο που το δείχνουν αυτό, πόσο πολύ τον μείωνε, τον έκανε να αισθάνεται ότι δεν έχει καμία αξία, όταν τον επέλεγαν μεγάλες καμπάνιες είτε ρούχων είτε αρωμάτων κτλ. Να λανσάρει τα προϊόντα τους. Εκείνη έλεγε ότι απορώ τι βρίσκουν σε σένα αφού δεν έχεις ούτε στυλ ούτε τίποτα που να μπορείς να πρεσβεύσεις. Οπότε πραγματικά στη λέξη αυτή που χρησιμοποιούν και οι δικαστές, κακία, είχε όντως μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό, γιατί κρύβει πέραν των δικών της προβλημάτων, που είναι διάφορες διαταραχές. Νομίζω ότι κατέθεσε και μία ψυχολόγος κοινή και είπε ότι όντως έπασχε από διαταραχή προσωπικότητας. Αλλά το ευχάριστο εδώ είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ότι το ψέμα και η συκοφαντία πρέπει να τα κατοπολεμάμε όλα αυτά τα
τα κατασκευάσματα που μπορεί κάποιος εναντίον μας να εκτοξεύσει. Γιατί ακόμη και για έναν άνθρωπο με τέτοια επιρροή και δύναμη, και αυτό ήθελε δύναμη, ήθελε σθένος, γιατί έπρεπε να παρουσιαστούν όλες αυτές οι λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής, έπρεπε να υποστείς διάφορες ερωτήσεις, έπρεπε τον πόλεμο, έπρεπε την αναμονή. Αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι η αλήθεια έλαμψε, ότι πρέπει να μιλάμε, ότι πρέπει να έχουμε το σθένος, γιατί μετά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, μια μέρα που τα αφήνεις όλα πίσω σου, αλλά τα έχεις λύσει και τα αφήνεις. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να ήσουν και εσύ ο ίδιος θύμα, αποκατηγορούμενος. Αποδείχθηκε σε αυτή την περίπτωση αυτό, ότι ο ίδιος ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ψυχολογικού πολέμου και πίεσης. Οπότε έχει πολλά μηνύματα όλο αυτό το viral story που εκτελήχθηκε αυτούς τους μήνες. Και τελειώνοντας, να διαβάσουμε ένα άρθρο πώς κανείς μπορεί να βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση χειριστική και να αργεί να το καταλάβει, βυθίζοντας ακόμη πιο πολύ τον εαυτό του έτσι σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Να δούμε εδώ 5 σημάδια που μαρτυρούν ότι είσαι εθισμένος στις τοξικές σχέσεις. Τοξικές. Μια τοξική σχέση είναι αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κανείς δεν σε υποστηρίζει, ότι ο άλλος σε παρεξηγεί, σε ταπεινώνει ή σου επιτίθεται. Σε κάθε περίπτωση, κάθε σχέση που σε κάνει να νιώθεις χειρότερα παρά καλύτερα μπορεί να γίνει τοξική με την πάροδο του χρόνου. Τοξικές σχέσεις μπορεί να υπάρχουν σχεδόν σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Μπορεί να αντιμετωπίσει τοξικές φιλικές, ερωτικές, συγγενικές, ακόμη και επαγγελματικές σχέσεις. Οι τοξικοί άνθρωποι μπορεί να επηρεάσουν οποιονδήποτε. Σημάδια που μαρτυρούν μία τοξική σχέση. Οι σχέσεις που περιλαμβάνουν σωματική λεκτική κακοποίηση ταξινομούνται σίγουρα ως τοξικές. Υπάρχουν όμως και άλλα πιο διακριτικά σημάδια μιας τοξικής σχέσης, όπως δίνεις περισσότερα από όσα παίρνεις, κάτι που σε κάνει να νιώθεις απαξιωμένος. Δεν νιώθεις διαρκώς ότι δεν σε σέβεται ή ότι οι ανάγκες σου δεν ικανοποιούνται. Νιώθεις ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμησή σου με την πάροδο του χρόνου. Αισθάνεσαι ότι δεν σε υποστηρίζει, παρεξηγεί, σε ταπεινώνει ή σου επιτίθεται. Αισθάνεσαι κατάθλιψη, θυμό ή κούραση όταν είστε μαζί ή αφού μιλήσετε. Βγάζετε ο ένας τον χειρότερο εαυτό του άλλου. Δεν είναι ο καλύτερος εαυτός σου γύρω. Δεν είσαι εσύ ο καλύτερος εαυτός σου γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Ξοδεύεις πολύ χρόνο και ενέργεια προσπαθώντας να του φτιάξεις τη διάθεση. Εσύ φταίς πάντα, οποιοδήποτε λάθος είναι ξαφνικά δικό σου λάθος. Σημάδια που μαρτυρούν ότι επιλέγουμε μη διαθέσιμους. Δηλαδή, σημάδια που μαρτυρούν ότι είμαστε θυσμένοι σε αυτές τις σχέσεις είναι όταν εξ αρχής επιλέγουμε μη διαθέσιμους συντρόφους. Ας μην το αναλύσουμε, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σε φτιάχνει το αίσθημα της ανασφάλειας. Σε μια τοξική σχέση ο άλλος τίνει να πυροδοτεί κάθε είδους αντίφασης μέσα σου. Αρχίζει να βλέπεις την ηρεμία ως πλήξη, το χάος ως ενθουσιασμό και την αδικαιολόγητη ένταση ως αγάπη. Είναι φοβερό αυτό και πολύ αληθές. Άλλο ένα σημάδι, σε ξενερώνει όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα. Αυτό το αίσθημα υγείας, γαλήνης και κανονικότητας φαντάζει στα μάτια σου ως ατόφια πλήξη. Δεν φαίνεται να βρίσκεις ποτέ τον κατάλληλο άνθρωπο. Ξοδεύεις ατελείωτο χρόνο κυνηγώντας αυτούς που δεν είναι διαθέσιμοι σε εσένα, όταν περνάς το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου διεκδικώντας αγάπη ανεφόρων από έναν άνθρωπο που δεν τη δίνει ποτέ. Συνηθίζεις και συνήθως εθίζεσαι σε αυτή την επιδίωξη. Το κυνήγι είναι το μόνο πράγμα που σε κάνει χαρούμενη. Σε επιστημονικό επίπεδο, το να είμαστε με κάποιον που αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση απελευθερώνει κατεχολαμίνες, αδρεναλίνη και νορεπινεφρίνη, που δημιουργεί ένα αίσθημα ερωτισμού μέσα μας. Αυτό είναι σχεδόν ισοδύναμο με το αίσθημα εφορίας που δημιουργούν τα ναρκωτικά. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε μια τοξική σχέση? Αν και δεν μπορεί να αποφευθεί κάθε τοξική σχέση, μπορεί να αντιμετωπιστεί με υγιή όρια, αυτοφροντίδα και επίγνωση. Η δυναμική επικοινωνία και τα πιο υγιή όρια είναι συχνά τα κλειδιά για να αναδείξει ο καθένας τον καλύτερό του εαυτό.
Μερικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μίλα για αυτό που βιώνεις, να είσαι διεκδικητική σχετικά με τις ανάγκες και τα συναισθήματά σου, ενώ παράλληλα αναλαμβάνεται την ευθύνη για το ρόλο σου στην κατάσταση. Επαναξιολόγησε τη σχέση σου και αναρωτήσου. Αυτό το άτομο προκαλεί πραγματικά ζημιά στην αυτοεκτίμησή μου και τη συνολική ψυχική μου υγεία. Περιόρισε το χρόνο που περνάς με άτομα που σε απογοητεύουν και φέρνουν δυστυχία στη ζωή σου. Χρησιμοποίησε λέξεις όπως αισθάνομαι και νιώθω όταν περιγράφεις τα συναισθήματά σου. Αυτό βοηθά σου να μην γίνεται ο άλλος τόσο αμυντικός. Συνειδητοποίησε ότι ορισμένοι τοξικοί άνθρωποι απλά δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν. Ειδικά εκείνοι που δεν έχουν αυτογνωσία ή κοινωνικές δεξιότητες. Όταν η κατάσταση του επιτρέπει, προσπάθησε να υπερασπιστείς τον εαυτό σου χωρίς σύγκρουση. Είπαμε λοιπόν και αυτά τα μικρά βηματάκια που μπορεί κανείς να κάνει για να αντιμετωπίσει τέτοιες σχέσεις, αλλά να σας πω τη γνώμη μου, όταν βλέπεις ότι κάποιος, αυτό που ακριβώς είπε και το άρθρο στο τέλος, δεν είναι πρόθυμος να αλλάξει, νομίζω ότι η λύση είναι να φύγεις και να φύγεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, προτού συνηθίσεις και εθιστείς. Αυτό λέμε ότι και στα πιο νέα παιδιά, ότι όσο μπορούμε από τα πρώτα σημάδια, το λένε βέβαια και διάφοροι καθηγητές θετικής ψυχολογίας που έχει τύχει να ακούσω, ότι στα πρώτα σημάδια κάποιων αρνητικών έτσι, συμπεριφορών και όταν ξεκινάμε πια να έχουμε αρνητικά βιώματα, καλό είναι να το τερματίζουμε, να τερματίζουμε την κάθε επαφή, διότι τα αρνητικά βιώματα λειτουργούν μετά σαν ένα βαρύδιο που θα πρέπει να κάνουμε διπλό κόπο για να το ξεπεράσουμε, σε αντίθεση με τα θετικά βιώματα, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα να στο πούμε, έλικα πάνω στον οποίο πατάς και εκτοξεύεσαι ακόμη πιο ψηλά και θετικά. Επομένως, ό,τι αρνητικό, ό,τι άσχημο βίωμα, όταν δεν περνάει από το χέρι μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, απλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όταν όμως είναι στην επιλογή μας, θα πρέπει να το τερματίσουμε το συντομότερο, ώστε να μην υπάρξει η συνήθεια και ο εθισμός. Με αυτό λοιπόν το ωραίο μήνυμα και με αυτό το πολύ ωραίο τέλος στην έκβαση της υπόθεσης της δίκης του Johnny Depp με την πρώην σύζυγό του και την νίκη του και την κάθαρσή του και το μήνυμά του ότι πρέπει να στεκόμαστε για την αλήθεια και ότι η αλήθεια ποτέ δεν φθείρεται και ότι μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω ό,τι και να έχει κακό συμβεί. Με αυτό λοιπόν το θετικό μήνυμα θα κλείσω. Θα πω καλό βράδυ, καλά να περάσετε. Είναι Παρασκευή, έχουμε ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο να κάνουμε τις βουτιές μας, να δούμε τους φίλους μας, να μείνουμε μόνοι μας, να κάνουμε αυτό που μας γεμίζει θετικά συναισθήματα. Κλείνουμε και τα λέμε την άλλη Παρασκευή με ακόμη πιο καλοκαιρινά θέματα. Σας φιλώ, καληνύχτα.